Κύριε Βουγιουκλάκη, πώς ξεκίνησε η ιδέα για το φιλανθρωπικό ίδρυμα Αλέκη Βουγιουκλάκη και ποιο είναι το πλάνο που έχετε? Με δύο λόγια θα σας το πω. Πρώτα όμως πρέπει να πω ότι ζητάω συγγνώμη που δεν είμαι και εγώ στο πλατό, που θα είναι ο αδελφός μου και ο κύριος Παπαδόπουλος. Η ιδέα αυτή λοιπόν γεννήθηκε σιγά σιγά κουβεντιάζοντας και με τον Χάρη και με τον αδελφό μου, να γίνει, επειδή η Αλίκη είχε προσφέρει πάρα πολλά σε ιδρύματα και είναι άγνωστα το τι είχε κάνει η Αλίκη, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί γιατί η ίδια δεν ήθελε και σεβαστήκαμε αυτή την επιθυμία, να γίνει κάτι με την ονομασία Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και σκεφτήκαμε να γίνει ένα ίδρυμα, μια φωλιά θα έλεγα, για παιδιά εγκαταλειμμένα. Είχε λοιπόν ο αδελφός μου μια επαφή με τον κύριο Πατούλη και ο κύριος Παπαδόπουλος. Του ανέπτυξαν αυτή την ιδέα, άρεσε στον κύριο Πατούλη και δέχτηκε να είναι κάτω από την ομπρέλα του Δήμου αυτή όλη η προσπάθεια και αυτή όλη η κίνηση που θα γίνει για τη δημιουργία αυτού του ιδρύματος Αλέκη Βουγιουκλάκη. Ο κύριος Πατούλης το δέχτηκε και υπάρχουν λόγοι γιατί η Αλίκη και γεννήθηκε αλλά και έφυγε στο Μαρούσι. Η Αλίκη πάντα ήταν της προσφοράς, πάντα ήταν δοτική, πάντα βοηθούσε ιδρύματα, αλλά δεν ήθελε να δημοσιοποιούνται. Ιδιαίτερα αγαπούσε πολύ τα παιδιά. Και είναι, θα το έλεγα και σημειολογικό, ότι η τελευταία της παράσταση, η μελωδία της ευτυχίας, ήταν με παιδάκια. Τώρα ακόμα πιο πολύ. Θυμάμαι κάποτε που λέγατε, κύριε Βουγιουκλάκη, ότι είμαστε τρεις Κρήκοι και μείναν οι δύο. Μέσα από αυτή την κίνηση, νομίζω ότι δυναμώνουν ξανά οι οικογενειακοί δεσμοί. Είναι σαν να είναι εδώ και η ίδια σε αυτό. Για μας η Αλίκη είναι πάντα παρούσα. Για μας είναι ο τρίτος Κρήκος, που στην πραγματικότητα βέβαια είμαστε δύο, αλλά υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Υπάρχει ο γίγνεσθε της κάθε μέρας. Θυμάστε έτσι κάποια ιστορία που να είναι ενδεικτική της αγάπης που είχε η Αλίκη στα παιδιά? Τα χωριά σας. Ήταν μεγάλη προσφορά της. Τα παιδιά και ακόμα την αγαπάνε. Τα παιδιά που ήταν αγέννητα όταν έφυγε η Αλίκη, αν τους ρωτήσετε σήμερα ποια ηθοποιό αγαπάνε, θα σας πούνε την Αλίκη. Η ίδια ήταν και εκείνη ένα μικρό παιδί. Η Αλίκη. Αν ήταν η Αλίκη μικρό παιδί, παιδούλα ήταν. Η Αλίκη ήταν αυτό που λέω εγώ, δυσυπόστατη. Ήταν η μεγάλη βεντέτα, ήταν η απλή κοπέλα, η καθημερινή κοπέλα που συναντάμε, η απλή, μια παιδούλα. Αλλά ήταν και η προσωπικότητα, η μεγάλη, η σπουδαία ηθοποιός, η βεντέτα. Προσιτή, αλλά και απόμακρη. Παράλληλα ήταν ήρεμη και ανταριασμένη. Λιλιπούτη αλλά και τιτάνια. Αυτά ήταν που τη χαρακτήριζαν δυσυπόστατη ύπαρξη. Ήταν λαμπερή, εξέπεμπη η Αλίκη. Έπαιρνε πολύ αγάπη από τα παιδιά? Πάρα πολύ. Αντλούσε αγάπη? Πάρα πολύ. Το είχε ανάγκη? Όχι μόνο από τα παιδιά, και από τον κόσμο. Όταν ήταν στο ιατρικό κέντρο, επρόκειτο να βγούμε να πάμε για μια εξέταση στην Κηφισιά. Η Αλίκη δύσκολα εκείνη το, γιατί η νόσος αυτή φέρνει τρομακτική κόπωση. Και αποφασίσαμε έξω από την τζαμαρία της σουίτας που ήταν η Αλίκη, ήταν κόσμος, δημοσιογράφοι, και είπαμε να τη συνοδεύσουμε εγώ και ο αδερφός μου, να κρατάμε ο ένας από τη μία πλευρά, όλα σε την άλλη, να την πάμε στο ασανσέρ. Βγαίνοντας όμως στο διάδρομο και βλέποντας τον κόσμο έξω από την τζαμαρία, δίνει μία στον αδελφό μου και μία σε μένα, περπατάει μόνη της με εκείνο το βήμα το γνωστό της Αλίκης και άρχισε να χαιρετάει, χαμογελαστεί τον κόσμο σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Που άντλησε όλη αυτή τη δύναμη από τον κόσμο.